Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας με την προβολή του θαύματος του χορτασμού των πεντακισχυλίων, όπως μας την διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, θέλει να μας διδάξει πολλά. Ο Κύριος, όταν επετέλει ένα θαύμα, πάντοτε με αυτό ήθελε να διδάξει. Έτσι το θαύμα γίνεται διδασκαλία, αλλά και η διδασκαλία φανερώνεται σαν ένα θαύμα. Φυσικά, όταν ο Κύριος επιτελεί ένα θαύμα, το πρώτο επίπεδο είναι να υπηρετηθεί ένας άμεσος σκοπός. Όπως επί παραδείγματι, ο τυφλός να δει το φως του, ο άρρωστος να θεραπευθεί, ο παράλυτος να ανορθωθεί. Έτσι και στο σημερινό θαύμα ο Κύριος δεν ήθελε να αφήσει αυτό το πλήθος των ανθρώπων, μόνον οι άνδρες 5.000, δεν ήθελε να τους αφήσει να φύγουν πεινασμένοι και να αποκάμνουν, να ταλαιπωρηθούν. Γράφει: «Και απολύσε αυτούς, νήστις ου θέλω». Και να τους απολύσω νηστικούς και να φύγουν, λέγει ο Κύριος, δεν θέλω. Μήποτε εκκληθώ συνεν τη οδό, μήπως το δρόμο αποκάμνουν από την ταλαιπωρία, την κούρωση, την πείνα, γιατί υπόθηκε πως θα τους ταΐσουμε. Έχουμε, λέγει, μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Πως θα τους ταΐσουμε. Δεν θέλω να αποκάμνουν εις των δρόμων. Ώστε τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι στο πρώτο επίπεδο ένα θαύμα εξυπηρετεί μια αμεσοτάτη ανάγκη. Αλλά όπως είπαμε, πάντοτε ένα θαύμα είναι μια διδασκαλία. Ή ακόμη ανοίγει το δρόμο για μια διδασκαλία. Και πράγματι, πολλοί από τους Καπερναΐτας, επειδή εχόρτασαν εκείνη την ημέρα ψωμί και ψάρια στην έρημο δωρεάν, τώρα τον αναζητούν. Και μάλιστα ήθελαν να τον κάνουν και βασιλέα. Κάπου εκεί περίπου αναγνωρίζουν την μεσιανικότητά του, μόνο γιατί έφαγαν. Μόνο γιατί έφαγαν. Και τότε όταν ήβραν τον Κύριο και του λέγουν: «Εδώ είσαι, Κύριε». Και ο Κύριος τους λέγει: «Με αναζητάτε όχι γιατί άλλο, γιατί χορτάσατε ψωμί. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ζητείτε με ούχο ότι είδετε σημεία, όχι γιατί είδατε θαύματα, διότι όλη την ημέρα και δίδασκε ο Κύριος και θαύματα έκανε, εθεράπευε όλες τις αρρώστιες τους, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και χορτάστητε, γιατί φάγατε», λέγει, «από τα ψωμιά και χορτάσατε, γι' αυτό με γυρεύετε. Εργάζεστε μη την βρόσιν την απολυμένη, αλλά την βρόσιν την μένουσαν, η ζωήν αιώνιον, ειν ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει». Να εργάζεστε, λέγει, για να κερδίσετε όχι το φαγητό που χάνετε και εσείς τα χαθείτε, αλλά το φαγητό εκείνο, την βρόσιν εκείνη που μένει εις αιώνιον ζωήν, την οποία θα σας δώσει ο Υιός του ανθρώπου. Ολοφάνερα, αγαπητοί, βλέπουμε ότι το θαύμα εκείνο του χορτασμού των πεντακισχυλίων ανοίγει το δρόμο
για την διδασκαλία περί του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ολοφάνερα. Έχουμε λοιπόν μία αναγωγή από τον φυσικό χορτασμό του λαού στον χορτασμό από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Να τι είπε ο Κύριος. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού κατά βάς. Τι είπατε, θέλετε ψωμί, ε? Σας είπα ότι χορτάσατε με ψωμί. Έκανα το θαύμα και χορτάσατε. Τούτο σας λέγω. Εγώ είμαι το ψωμί το ζωντανό. Είδατε αναγωγή. Που κατέβηκα από τον ουρανόν. Εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και όποιος φάγει από αυτό το ψωμί, θα ζήσει αιωνίως. Και ο άρτος δε, όν εγώ δώσω, το ψωμί αυτό που εγώ θα δώσω, η σάρξ μου εστίν, είναι η σάρκα μου. Η γάρ σάρξ μου αληθώς εστίν βρόσεις, και το αίμα μου αληθώς εστίν πόσεις. Είναι η σάρκα μου λοιπόν που θα σας θρέψει. Αυτό είναι το ψωμί και το αίμα μου. Σας βεβαιώνω αλήθεια ότι η σάρκα μου είναι πραγματικά κάτι που τρώγεται. Και το αίμα μου πραγματικά είναι κάτι που πίνεται. Ώστε ο Κύριος προετοίμασε τη διδασκαλία του δια το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας με εκείνο το θαύμα του χορτασμού των πεντακισκυλίων, κατά σοφών τρόπων πραγματικά βλέπουμε να αναβαθμίζεται η υπόθεση για να οδηγηθεί στην διδασκαλία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό δε δεν ήταν μια προετοιμασία εικόνα, αλλά μια προετοιμασία βίωμα. Ο λαός έζησε και οι μαθητές του έζησαν ότι έφαγαν ψωμί από τα χέρια του Κυρίου με καταπληκτικόν τρόπο. Αυτό δεν ήταν λοιπόν μια εικόνα, αλλά ένα βίωμα. Το ζήσαν. Ήταν το πρώτο βίωμα, τόσο για το λαό, όσο και για τους μαθητάς. Το δεύτερο βίωμα είναι όταν πλέον ο Κύριος, χωρίς εικόνες, χωρίς προτυπώσεις, θα επιτελέσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας κατά των μυστικών δείπνων. Θα πει «Και λαβών άρτων, λέγει εκεί, ευχαριστή σας, έκλασε και έδωκε ναυτής λέγον». Επήρε το ψωμί, έκανε προσευχή, το κομμάτιασε κλάο-κλό, όχι με μαχαίρι, με τα χέρια του, όχι κόπτο, κλάο-κλό, έκοψε με τα χέρια του και τους το έδωσε και τους είπε «Τούτο εστί το σώμα μου, αυτό είναι το σώμα μου». Ο σάφτος και το ποτήριον μετά το διπλήσε, λέγον «Τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενο». Αυτό είναι το αίμα μου. Το δεύτερο βίωμα βλέπουμε να ολοκληρούνται λοιπόν κατά των μυστικών δείπνων. Έχουμε και μία τρίτη βίωση του μυστηρίου. Θα είναι όταν πλέον οι μαθητές, μετά την ανάληψη του Κυρίου, θα είναι μόνοι και θα τελούν μέσα στην Εκκλησία το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Διότι αυτό το μυστήριο είναι εκείνο, είπα, μέσα στην Εκκλησία, διότι αυτό είναι το μυστήριο το οποίο συνιστά την Εκκλησία. Διότι τι είναι η Εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Τι είναι η Θεία Κοινωνία? Το σώμα του Χριστού. Είναι γνωστό ότι μετά την Ανάσταση, πάλι κοντά στην ίδια λίμνη,
γιατί αυτά έγιναν εκεί κοντά στη λίμνη, όταν ο Κύριος είπε εις τους μαθητάς του «Δεύτε αναπαύεστε ολίγον, πάμε σε ένα ήσυχο τόπο να ξεκουραστείτε», είπε στους μαθητάς, και επεσυνέβη ο όχλος, είδαν πού, πώς, ψάξαν, τους βρήκαν και έγινε ό,τι έγινε, πάλι στην ίδια λίμνη. Εκεί 7 μαθητές του Κυρίου επήγαν να ψαρέψουν. Μετά την Ανάσταση πρώτης αναλήψεως. Εκεί διημήφθη ένας διάλογος ανάμεσα στον Κύριο και τους 7 μαθητάς που ήσαν, έφτασαν πια με το πλοιάριό τους κουβαλώντας το δίχτυ με τα ψάρια, γνωρίζετε βέβαια την ιστορία, και όταν βγήκαν στην παραλία, στην ακρόλιμνια, είδαν ανθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτον. Ενώ τους είπε, παιδεία, έχετε τι προσφάγιον, έχετε τίποτα να φάει κανείς, να προγευματίσει. Και εκείνοι είπαν βαριεστισμένοι, γιατί δεν είχαν, δεν τον εγνώρισαν, γιατί δεν είχαν πιάσει ούτε ένα ψάρι, με ένα μονολεκτικό «ου», όχι. Τώρα βγαίνουν και βλέπουν μια θρακιά, κάρβουν αναμένα, επάνω ένα ψάρι να ψήνεται και δίπλα ψωμί. Εκπληκτικόν. Αλλά το πιο εκπληκτικό είναι ότι ουδείς σε τόλμα των μαθητών εξετάσει αυτόν σι τι σι, ειδότες ότι ο Κύριος εστίν. Περίεργο. Κανείς δεν τολμούσε να του πει ποιος είσαι, γιατί εγνώριζαν ότι είναι ο Κύριος. Δεν τον εγνώρισαν. Άλλαξε μορφή. Βεβαίως άλλαζε μορφή, διότι δεν θα ήταν πια ο ιστορικός Ιησούς τον οποίον θα έβλεπαν εφ' εξής, αλλά ο Ιησούς που θα ήταν μέσα εις το μυστήριον, δηλαδή ο Ιησούς της πίστεως. Ο Ιησούς της πίστεως. Τον είδαν ιστορικά. Τον άγγιξαν, τον έπιασαν, έφαγαν μαζί του, τον είδαν, τον ξαναείδαν, έζησαν 3 χρόνια μαζί του. Πια δεν θα είναι μαζί τους και θα ήταν ο Ιησούς της πίστεως και όχι των αισθήσεων. Έτσι λοιπόν τους προπαιδεύει και εις το σημείο αυτό. Συνεπώς οι μαθητές ζουν στην ατμόσφαιρα ενός μυστηρίου, για το οποίον είναι βεβαιότατοι ότι είναι ο Ιησούς, και ταυτόχρονα ότι ο Ιησούς ανήκει σε έναν άλλον χώρο, στο χώρο του ουρανού. Τι ήταν δίπλα? Επιτρέψατε μου να το πω. Το σήμα κατά τεθέν, επιτρέψατε μου, σας είπα ως έκφραση, το σήμα κατά τεθέν του Ιησού. Είναι εκείνος και πλάι του είναι το ψάρι και το ψωμί. Το ψάρι και το ψωμί. Άρτος και ηχθής. Το σήμα κατά τεθέν του Ιησού. Ούτως υπήν. Εκεί θα με βρείτε. Είναι ο μυστικός ηχθής. Ηχθής θα πει ψάρι. Ο μυστικός ηχθής εν το άρτο. Είναι αξιοπρόσεκτον ότι κατά την ευλογία των 5 άρτων που έκανε ο Κύριος τον χορτασμό σε εκείνο το θαύμα και των ηχθείων, δίνοντας ο Κύριος τα κλάσματα, τα κομμάτια των άρτων στους μαθητάς του για να τα μοιράσουν στους μαθητάς, δεν γίνεται λόγος δια την επίδοση ψαριών, ότι τους έδωσε τα ψωμιά, τα κομμάτια, δεν λέει και τα ψάρια, τα οποία βεβαίως και ευλόγησε, βεβαίως και ο λαός έφαγε, βεβαίως έφτασαν και χόρτασαν. Γιατί, πώς το λέγει, και κλάσσας έδωκε τις μαθητές τους άρτους. Δεν λέει τους ηχθείς, είδε μαθητές της όχλης, είδε μαθητές εις τους όχλους. Σκοπίμως εδώ αποσιωπάται ότι έδωσε και τους ηχθείς, τα ψάρια.
διότι ο ίχθυς με κεφαλαία γράμματα μένει και κρυμμένος. Μένει κρυμμένος. Είναι ο μυστικός άρτος του ιχθύος. Δηλαδή το σώμα του Χριστού είναι ο ιχθύς εν το άρτο. Είναι ο Χριστός εις τον άρτον. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η Αρχαία Εκκλησία θα κατανοήσει βαθύτατα όλα αυτά όπως τα κατενόησαν και τα εβίωσαν οι μαθητές του Χριστού, ώστε πλέον οι λέξεις ιχθύς να γίνει σύμβολον σε ό,τι αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είπα το σήμα κατά τεθέν που το έβαλε δίπλα, δηλαδή αμφιβάλλεται για μένα ότι είμαι ή δεν είμαι εκεί παρά την λίμνη Γενισαρέτ. Να, ο άρτος και ο ιχθύς. Θέλετε να με δείτε? Εγώ ταυτίζομαι με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Προσέξτε, ταυτίζομαι. Έχει σημασία. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Έτσι, η λέξη ιχθύς στην ελληνική γλώσσα βεβαίως αποτελείται από τον αρχαιοτάτων χρόνο, δηλαδή από τους αρχαίους μαθητάς, τους χριστιανούς, που αποτελείται από την ελληνική, είναι ελληνική λέξη ιχθύς. Αυτή η λέξη ακροστοιχείται, ξέρετε θα πει ακροστοιχίδα, παίρνω το πρώτο γράμμα μιας λέξεως ή μιας προτάσεως, παίρνω το δεύτερο γράμμα της δευτέρας προτάσεως, βάζω τα γράμματα κάθετα και από εκεί βγάζω τώρα μια άλλη λέξη ή άλλες λέξεις ή ολόκληρη πρόταση. Αυτό λέγεται ακροστοιχής. Έτσι, οι λέξεις ιχθύς ακροστοιχείται. Ιησούς, ιχθύς, γιώτα, Ιησούς, Χριστός, Θεού, Υιός, Σωτήρ. Ιχθύς, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, που είναι Σωτήρας. Έτσι το σύμβολο του ψαριού, του ιχθύος, θα το δούμε, αγαπητοί μου, σε πολλά πρωτοχριστιανικά έργα, σε τάφους, σε οτιδήποτε θα δούμε αυτό το σύμβολο ιχθύς. Κάποτε βρέθηκε προετών μία επιτάφια πλάκα στο Οτούν, βορείως της Λιών της Γαλλίας, που ανάγεται στα τέλη του 3ου αιώνος η πλάκα αυτή, η επιτάφια. Είναι γραμμένη ελληνικά σε αρχαίον ύφος και σε δακτυλικό εξάμετρο. Κάποιος, του οποίου οι γονείς και τα αδέλφια είχαν πεθάνει, άγνωστον γιατί, ετάφησαν κάτω από τον αυτόν, εις τον αυτόν τάφον και έβαλαν από πάνω αυτήν την πλάκα, την επιτάφια πλάκα, η οποία έγραφε «Ιχθύος ουρανίου Άγιον γένος, ή τωρί σεμνό, χρήσε λαβών, ζωήν άμβρωτον, εν βρωτέης θεσπεσίων υδάτων. Την συν φίλε, θάλπε ο ψυχήν, είδα συν αενάης, πλουτοδότου σοφίης. Σωτήρος δαγίων, με λιιδέα λάμβανε βρόσιν. Έσθι επινάων ιχθύν έχων παλάμες». Το κάθε στίχος είναι ακροστοιχισμένος και λέει ιχθύς πλην του τελευταίου, γιατί ακολουθούν και κάποιοι άλλοι στίχοι, λέει και τα ονόματα των κεκοιμημένων και το όνομα εκείνο ο οποίος συνέθεσε το επιτύμβιον επίγραμμα. Αλλά δεν τα λέω όλα αυτά. Να σας το μεταφράσω. «Ω Αγία Γενεά,
Δηλαδή εσείς που βρίσκεστε κάτω από την επιτάφια πλάκα, ο Αγία Γενεά του ουρανίου ηχθείος, γέμισε από σεμνή εφροσύνη τα στήθη σου τώρα εσύ, ο Αγία Γενεά, από χαρά, αν και είσαι μεταξύ των θνητών, έχετε πεθάνει, εδέχθης εσύ, ο Γενεά, εδέχθης από τα θεσπέσια νερά, δηλαδή τα νερά του Αγίου Βαπτίσματος, την αθάνατη ζωή. Θάλπε, αγαπητέ, την ψυχή σου εις τα αένα ύδατα της πλουτοδότου σοφίας. Λάμβανε την μελισταγή βρόση του Σωτήρος των Αγίων. Μελισταγής είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού που στάζει μέλι. Τρώγε με όρεξη τον ηχθύν, το ψάρι, τον ηχθύν, τον Ιησού Χριστόν, που τον κρατάς στις παλάμες σου. Γιατί οι αρχαίοι κοινωνούσαν όπως σήμερα εμείς οι ιερείς, παίρνοντας το σώμα του Χριστού εδώ στη δεξιά μας παλάμη. Ναι, χόρτενε μέσα σε αυτόν τον ηχθύν, να χορταίνεις μέσα σε αυτόν τον ηχθύν. Και ακολουθούν και μερικά άλλα. Και ολοκληρούνται αυτή η επιτύμβιος επιγραφή. Βλέπετε τον ηχθύν, πως κατενόησε η αρχαία εκκλησία τον ηχθύν, που ο Κύριος προετοίμασε προοδευτικά. Ο Χριστός, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί, ήλθε σαν ουράνιος άρτος. Ήλθε εις τον κόσμο ώστε με το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας να ενωθεί με τους ανθρώπους. Προσέξτε την αγάπη Του και προσέξτε τη σοφία Του δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, δυνάμει της ενανθρωπίσεως, να ενωθεί με τους ανθρώπους και να τους δώσει την αιωνία ζωή. Θα πει ο Κύριος, «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Η γάρ σάρξ μου αληθώς εστιν βρόσεις». Είναι πράγματι κάτι που τρέχει, τρώγεται η σάρκα μου. «Και το αίμα μου αληθώς εστιν πόσεις». Πράγματι κάτι που πίνεται. Υπενήσεται των μυστικών άρτων και των μυστικών ίνων. Τρόμαξαν δε τότε που τον άκουγαν οι Καπερναίτε και είπαν, τι να φάμε τη σάρκα του, τι δίνεται αυτού, ακούει σκληρός ο λόγος, τι πράγματα είναι αυτά. Δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν. «Ο τρόγων μου την σάρκα», λέγει ο Κύριος, «και πίνων μου το αίμα». Ένα μημένη καγό εν αυτό. Αυτός που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου μείνει μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε αυτόν. Μία αλληλοπεριχώρησης, μια καταπληκτική, απερινόητη, πάνω από το μυαλό του ανθρώπου, αλληλοπεριχώρησης. Αγαπητοί, ο Κύριος, όπως είδαμε, προοδευτικά εργάστηκε την ενωσή μας μαζί Του, αφότου ενυνθρώπισε, γιατί δυνάμει της ενανθρωπίσεως γίνονται όλα αυτά, κάνοντας αρχή με το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων. Τότε από τους πολλούς βεβαίως δεν κατενοήθη, και όχι μόνο δεν κατενοήθη αλλά και παρενοήθη πλην των μαθητών. Έφτασε ο Κύριος να πει, «Μην τι και εμείς θέλετε υπάγειν», γιατί λέγει έφυγαν. Σκληρός εστιν ο λόγος τούτος, τι δυνατέ αυτού ακούει. Γύρισαν την πλάτη τους και έφυγαν. Και λέγει στους 12, «Μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε?» Και είπε ο Απόστολος Πέτρος, «Τι λες, Κύριε, έχεις λόγια ζωής αιωνίου, ρήματα ζωής αιωνίου, προς τι να απελευσόμεθα, ποιον θα ακολουθήσουμε?» Οι άλλοι γιατί έφυγαν? Γιατί είχαν μια παχυλή, ηλιστική σκέψη και ζωή. Δεν κατενόησαν, παρενόησαν.
Και σήμερα, πάμπολοι χριστιανοί μας δεν κατανοούν, αγαπητοί μου, αυτό το αγιότατο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν κατανοούν ότι αυτό τούτο είναι το σώμα του και αυτό τούτο είναι το αίμα του. Νομίζουν ότι είναι ένα σύμβολο, ότι εικονίζει, ένας εικονισμός, και όχι ότι αυτό τούτο, δηλαδή αυτό το ίδιο είναι το σώμα του και αυτό το ίδιο είναι το αίμα του εν μυστηρίο. Δεν έχει σημασία ότι δεν γίνεται αντιληπτό στις αισθήσεις. Διότι αν γίνεται το αντιληπτό, αλήθεια να σας ερωτούσα, τι θα μου απαντούσατε? Θα κατηργείται η πίστη. Αλλά η πίστη δεν πρέπει να κατεργηθεί. Γι' αυτό δεν είναι αισθητό στις αισθήσεις μας. Το λέγει σαφώς ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού πραγματικά, δεν συμβολίζει πραγματικά, γι' αυτό την τελευταία στιγμή που πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε υπάρχει μια ευχή που λέει, που λέγει να ενισχυθεί η πίστη μας και λέμε έτσι πιστεύω, λέει, ότι αυτό τούτο εστί το τίμιον σώμα σου και τούτο εστί το άχραντο σώμα σου, το τίμιον αίμα σου. Πιστεύω ότι αυτό είναι. Γι' αυτό πρέπει, όταν έρχεται ο ιερεύς με το Άγιο Ποτήριο και λέγει μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται, πρέπει με φόβο Θεού αλλά και με πίστη. Τι πίστη? Ότι αυτό που θα πάρω είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι σκοπός της πνευματικής μας ζωής. Το βάπτισμά μας είναι το μέσον, είναι η πύλη της πνευματικής ζωής, η πύλη. Η Θεία Ευχαριστία είναι ο σκοπός και το τέρμα της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό πρέπει συχνά να κοινωνούμε. Και για να κοινωνούμε πρέπει να είμεθα προσεκτικοί στη ζωή μας. Να τηρούμε το Λόγο του Θεού, ό,τι είπε, το Ευαγγέλιο, το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Και να τον αγαπούμε. Εκείνος που με αγαπά λέγει τηρεί τον Λόγον μου, εφαρμόζει τον Λόγον μου. Έτσι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο, αλλά και το μυστήριο της αγάπης του ανθρώπου προς το Θεό. Όταν ο άνθρωπος ανταποκρίνεται εις την αγάπη του Θεού. Και η Θεία Λειτουργία που το πλαισιώνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι ό,τι αγιότερον, είναι ό,τι υψηλότερον που μπορεί να υπάρχει στη ζωή και στην ιστορία του κόσμου τούτου.